Ο υποψήφιος περιφερειάρχης και επικεφαλής της παράταξης «Η Κρήτη μας αλλιώς», Σπύρος Δανέλης, είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δανέλη. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, εσάς και το σταθμό. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν συστήνεστε σήμερα στον κόσμο. Έχετε τεράστια εμπειρία και γνώση και αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες, δήμαρχος, βουλευτής, ευρωβουλευτής. Τα ζυγίσατε καλά πριν αποφασίσετε να κατέβετε στην περιφέρεια. Είχατε δεύτερη σκέψη. Ευχαριστώ πολύ για τις καλές σας κουβέντες. Κοιτάξτε, έτσι που ήρθαν τα πράγματα, δεν είχα δεύτερη σκέψη όταν συνειδητοποίησα ότι οφείλαμε να δώσουμε μια ευκαιρία εναλλακτικής επιλογής στους πολίτες της Κρήτης μετά την ουσιαστική, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, εκχώρηση της περιφέρειας Κρήτης, που ήταν η τελευταία που έστω συμβολικά είχε το προοδευτικό χρώμα απέναντι σε μια γενικευμένη έτσι, πραγματικότητα που έγερνε προς τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε απόλυτα στην ανεξαρτησία και την αυτονομία της αυτοδιοίκησης, η οποία οφείλει να μην χειραγωγείται από το κεντρικό κράτος, αλλά και βεβαίως από τις κομματικές εξαρτήσεις. Και λέω ότι σε αυτή τη στιγμή έχει άλλη βαρύτητα, γιατί έχοντας μια εξαιρετική ανισορρόπηση του πολιτικού συστήματος μετά τις τελευταίες εκλογές, πρωτοφανή για τη μεταπολιτευτική περίοδο, όταν η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ένας μονοκράτορας, που αυτό σπρώχνει σε μια αλαζονία και ένα αυταρχισμό, από τη στιγμή που αντιπολίτευση και κατακαιρματισμένη και αδύναμη για εσωτερικές διαδικασίες και των δύο προοδευτικών κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, δεν έχει ένα ισχυρό άλλο εναλλακτικό λόγο. Και τα μόνα έτσι, αντίβαρα τα θεσμικά που υπάρχουν για τους δημοκρατικούς πολίτες και οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη φωνή και μία άρνηση ακολουθίας των κυβερνητικών επιλογών σε περιφερειακό επίπεδο, δεν είναι τίποτα άλλο από τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες έχουν ένα βαθύ πολιτικό χαρακτήρα και είναι μικρές κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν, μετά την επιλογή του κυρίου Αρναουτάκη, ουσιαστικά αποδεχόμενος το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, το χρήσμα του Μαξίμου, με προοπτική να βαφτεί όλη η Ελλάδα μπλε στον αυτοδιοικητικό χάρτη, αμαχητή, γιατί δεν θα δοθεί μάχη από τη Νέα Δημοκρατία τρεις μήνες μετά την κυβέρνηση. Οπότε η πρόθεση είναι να ξαναβαφτεί χωρίς τη δοκιμασία της κάλπης μπλε και αυτοδιοικητικά η Κρήτη για πρώτη φορά στην ιστορία της. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος που μας έκανε τώρα να το κάνουμε αυτό, έστω τόσο καθυστερημένα. Βεβαίως, έχουμε μια άλλη αντίληψη συνολικότερα για το ποια είναι η ανάπτυξη χωρίς εισαγωγικά, η οποία χρειάζεται στην Κρήτη, ποιες είναι οι λογικές, οι νοοτροπίες, οι πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για να φύγουμε από ένα αδιέξοδο σύστημα και από ένα μοντέλο το οποίο έχει φτάσει προπολού τα ωριά. Θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω λίγο να μείνουμε στο πολιτικό σκέλος, διότι διεκδικείται λοιπόν την περιφέρεια με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η μάχη στην αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ κοντά με το πρόσφατο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών? Ναι. Η κίνησή μας είναι μια γνήσια αυτοδιοικητική κίνηση. Βεβαίως και εγώ προσωπικά ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρική Συμμαχία και οι περισσότεροι από εμάς αναφερόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ανήκουμε στην ευρύτερη κέντρο αριστερά, στις δυνάμεις της οικολογίας και τα κοινωνικά κινήματα και βεβαίως ακόμα και στο φιλελεύθερο κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τις περιπέτειές του και την ουσιαστική του έτσι, δεινή ήττα, την κατάρρευση σχεδόν μετά τις εκλογές, γνώρισε και μπαίνοντας σε μια εσωκομματική διαδικασία, μια εσωστρέφεια που δεν βοηθάει βεβαίως οποιαδήποτε παρουσία του στην κοινωνία, περνώντας όλες αυτές τις περιπέτειες, βρίσκεται σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα σελίδα. Είναι μια δύσκολη δοκιμασία, με μεγάλο ρίσκο, όμως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ξαναμπήκε στην πρώτη σελίδα, έτσι ξανά. Με έχει ανέβει στον αφρό της επικαιρότητας και ήθελα να σας ρωτήσω. Δημιούργησε μια δυναμική που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ενδιαφέρεται ξανά για το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει στην προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ και στην αναγκαιότητα μιας άλλης φωνής. Άρα πιστεύετε ότι θα έχει αντίκτυπο σε αυτοδιοικητικό επίπεδο αυτό? Εκτιμούμε θετικό. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε και θεωρούμε ότι θα κυλήσει θετικά και για μας. Βέβαια, δεν ξέρω. Αρκεί να μαθευτεί από τους πολίτες ότι κατεβαίνουμε.
Διότι ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρουν οι πολίτες της Κρήτης την ύπαρξη καν της δικής μας πρότασης, της αυτοδιοικητικής πρότασης για την περιφέρεια. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες του να μεταφέρουμε όχι μόνο το μήνυμα τη δική μας την πρόταση, την αυτοδιοικητική, αλλά καν το στοιχείο του ότι εμείς κατεβαίνουμε. Θέλατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία μας με τους πολίτες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι σας που μου δίνει αυτή την ευκαιρία απόψε, γιατί έχετε μια ιδιαίτερη επιρροή και εμβέλεια, οπότε αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί έτσι και αλλιώς και δίνουμε βήμα στους πάντες. Πάντα το κάνετε. Λοιπόν, βέβαια δεν ξέρω, επειδή ξεκινήσαμε και θίξαμε το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και ότι έχει ανέβει επικοινωνιακά πάρα πολύ όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, εκτιμάτε εσείς ότι οι ψηφοφόροι προσέρχονται στην κάλπη με αυτοδιοικητικά περισσότερο κριτήρια, με πολιτικά ή και με τα δύο? Ναι, είναι ανάμεικτο. Και η εμπειρία μου έτσι, σε βάθος χρόνου δείχνει ότι ναι, μεν διαφοροποιείται αυτό, αλλά ιδιαίτερα φαντάζομαι σήμερα δεν επηρεάζει τόσο πολύ το κόμμα έναν ψηφοφόρο. Στην αυτοδιοίκηση κυρίως στον πρώτο βαθμό πάντα λειτουργούν οι συγγένειες, τα σόγια. Βεβαίως σε ένα βαθμό η κομματική αναφορά, αλλά στην αυτοδιοίκηση μετράνε και άλλα πράγματα πέρα από την ένταξη, την κομματική, την πιθανή. Είστε έτοιμος, εάν επιλέξουν εσάς οι πολίτες ως τον επόμενο Περιφερειάρχη, να προχωρήσετε σε τομές και ποιες είναι αυτές? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα τα οποία πρέπει να διαφοροποιηθούν και τρόποι λειτουργίας και συμπεριφορές και τακτικές στη λειτουργία της περιφέρειας. Θεωρώ ότι η δημοκρατικοποίηση, ακόμα και αν το θεσμικό πλαίσιο δεν τη βοηθάει, και η συμμετοχικότητα, όπως όμως και η διαφάνεια, είναι στοιχεία τα οποία θα ξαναδώσουν μία λάμψη και ένα ενδιαφέρον από την πλευρά των πολιτών προς την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία, ξέρετε, περνάει σε χαμηλά ραντάρ. Ο Δήμος, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και η κεντρική πολιτική σκηνή είναι αυτή που αυτές οι δύο εξουσίες, οι οποίες είναι πολύ γνωστές και οριοθετημένες στην αντίληψη των πολιτών. Ο μέσος πολίτης δεν πολύ καταλαβαίνει τι κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια όμως είναι ένας ισχυρός πόλος εξουσίας και ο ισχυρότερος βέβαια από τους δύο της αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν θεσμικά ζητήματα που πρέπει να αλλάξουν. Θεσμικά ζητήματα που έχουν να κάνουν αυτά που σας είπα λίγο πριν, και την συμμετοχικότητα και τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, αλλά επίσης και με τις υπερεξουσίες που έχει το μονοπρόσωπο όργανο που λέγεται Περιφερειάρχης. Όπως βεβαίως, αλλά κατά πολύ μικρότερη αντιστοιχία, το δήμαρχο-κεντρικό σύστημα στον πρώτο βαθμό έχει ζητήματα που θα πρέπει να βελτιωθούν στο μέλλον. Αυτό είναι το θεσμικό και το λειτουργικό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτά τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν άμεσα είναι πρώτο το ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα κοινό και ολοκληρωμένο περιφερειακό όραμα, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα συνεκτικό πρόγραμμα που θα στηρίζει αυτό το ενιαίο όραμα. Γιατί βλέπετε, 13 χρόνια μετά το πέρασμά μας στο θεσμό της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εξακολουθούμε να έχουμε την αντίληψη και τη λειτουργία των 4 ξεχωριστών νομών. Όπου δεν ξέρει ο ένας νομός περίπου τι κάνει ο άλλος ή δεν ενδιαφέρονται οι πολίτες του ενός νομού για το τι γίνεται αλλού. Απλά υπάρχουν τα παράπονα ότι επειδή βλέπετε ότι μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο δεν έχει ένα ενιαίο όραμα που να υποστηρίζεται από ένα συγκροτημένο τέτοιο πρόγραμμα δράσεων και στόχων, όλοι θεωρούν ότι επειδή ανισότητες διωγγώνονται, γιατί όταν δεν υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός και το αφήνουμε να πηγαίνει στο όπως πάμε, που είναι και το μοντέλο το αναπτυξιακό της σύγχρονης Ελλάδας, δείτε στον τουρισμό τι γίνεται, δείτε τι γίνεται στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, πρόσφατα τι γίνεται με το μεγάλο ενδιαφέρον των μεγάλων παιχτών στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας. Όλα γίνονται χωρίς ένα συνεκτικό σχεδιασμό και χωρίς βασικούς όρους και χωροθέτησης και σχέσεις μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Και βεβαίως υπάρχει ένας άγνωστος όρος, τον οποίο εμείς προτείνουμε να φέρουμε, που θα είναι από τις προτεραιότητές μας, η σύνταξη μιας μεγάλης μελέτης, στρατηγικής μελέτης της φέρουσας ικανότητας της Κρήτης για την κάθε δράση και τον συνδυασμό των διαφορετικών δράσεων.
Και τέλος, μέσα σε αυτή την άλλη λογική μας, εμείς θεωρούμε ότι με αυτό το μοντέλο δεν μπορούν να αρθούν ή να περιοριστούν καν οι διωγγούμενες συνεχώς ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Κρήτης, καταρχάς μεταξύ των βορείων παραλίων και της λοιπής Κρήτης και σε δεύτερο βαθμό μεταξύ των παραλίων και της ενδοχώρας. Για να αρθούν αυτά χρειάζεται ένας άλλος σχεδιασμός και μια άλλη προσέγγιση που δεν έχει να κάνει όχι με την αντίληψη της ανάπτυξης με όρους οικονομίας, με γέθυνσης οικονομίας μονάχα, όπου οι δείχτες οικονομικοί μας ενδιαφέρει να διωγγώνονται, με την απορροφητικότητα και όχι με την αποδοτικότητα. Η δική μας αντίληψη είναι ότι πρέπει τάχιστα, γιατί τελειώσαμε, φτάσαμε, έχουμε περάσει πια το όριο της ανάπτυξης, πάμε στην υπανάπτυξη και με μεγάλα βαρύδια, θα πρέπει να περάσουμε σε ένα ισορροπημένο αλλά βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης, ένα μοντέλο που να προσβλέπει στο πώς έρχεται μια ευμάρεια στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Κρήτης και όχι πώς διωγγώνονται και μεγεθύνονται οι οικονομικοί όροι. Άρα, και παρακολουθώντας σας όλο αυτό το διάστημα, καταλαβαίνω ότι συμμερίζεστε, ασπάζεστε την παραδοχή που λέει ότι η Κρήτη προσφέρει πάρα πολλά στο εθνικό ΑΕΠ, αλλά δεν έχει την ανταποδοτικότητα που ίσως θα έπρεπε. Πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε το αναπτυξιακό μας αποτύπωμα? Ισχύει αυτό που λέτε, γιατί όντως συμμετέχουμε πάντα θετικά στον τελικό δίχτυ του εθνικού ΑΕΠ, που δεν είναι, ξέρετε, και αυτός όταν ακούμε μέσους όρους και στατιστικές, δεν δείχνουν πάντα την όλη αλήθεια. Γιατί οι μέσοι όροι δεν δείχνουν την πραγματικότητα ή κρύβουν την πραγματικότητα για πάρα πολλές ομάδες των επιμέρους συμμετεχόντων στο σχηματισμό αυτών των μέσων όρων. Και ισχύει για τα πάντα. Όμως είναι αλήθεια ότι η Κρήτη εισφέρει πολύ περισσότερα στον κρατικό προϋπολογισμό από ό,τι απολαμβάνει. Αυτό δεν είναι βεβαίως πάντα ευθύνη μονάχα του κεντρικού κράτους. Είναι και ευθύνη και της πολιτικής ελίτ της Κρήτης, της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και βεβαίως των εκπροσώπων στο Κοινοβούλιο από την Κρήτη. Νομίζω ότι πολλά μπορούν να βελτιωθούν και να διορθωθούν αν καταλήξουμε σε ένα σχεδιασμό. Γιατί ξέρετε, πανέρχομαι σε αυτό που είπα λίγο πριν, σε μια διαπίστωση, ότι δεν υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός που να εξυπηρετεί ένα όραμα που θα προσδιορίζει, θα δημιουργεί την εντύπωση της ιεράρχησης των στόχων που εξυπηρετούν ένα κοινό σκοπό. Όπως γίνεται αλλού, όπως γίνεται σε διάφορα άλλα παραδείγματα, δεν πρέπει να φέρουμε, να εφεύρουμε τον τροχό. Σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν εξαιρετικά περιφερειακές αρχές με άλλα αποτελέσματα και άλλες δραστηριότητες και δεν αναφέρουμε μονάχα βεβαίως τις προωθημένες θεσμικά αυτόνομες περιφέρειες της Ιταλίας ή της Ισπανίας, αλλά σε μια μέση άλλη χώρα με δικά μας, με πρότυπα πιο κοινά με τα δικά μας και τις λειτουργίες. Αλλά νομίζω όμως ότι στα μεγάλα έργα, ποιο είναι μεγάλο έργο στην Κρήτη, αν δεν είναι ο ΒΟΑΚ, ας πούμε. Εδώ βεβαίως από την κεντρική κυβέρνηση έτσι, το πράγμα εκπορεύεται και από εκεί εξαρτάται κυρίως. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για την Κρήτη με ευθύνες που επιμερίζονται, όχι με τον ίδιο τρόπο σε όλο το πολιτικό προσωπικό που σας είπα και λίγο πριν, διαχρονικά, αλλά η περιφέρεια μπορούσε να έχει πετύχει πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα 13 χρόνια που λειτουργεί ως θεσμός αιρετής αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερες δυνατότητες και εξουσίες. Άρα και επειδή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου σας ακούω ασκείται πολύ έντονη κριτική στον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το βασικό του έλλειμμα ως προς την πολιτική που ακολουθεί. Υπάρχουν κάποια πεπραγμένα και σαφώς θα κριθεί για αυτά και φαντάζομαι ότι και εσείς δεν μηδενίζετε τη δουλειά που έχει γίνει, έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν είναι όλα αρνητικά και ιδιαίτερα μέσα σε ένα βάθος χρόνου, 13 χρόνων. Και μάλιστα με τον κύριο Σαρνοτάκης, ο οποίος έχει μια συγκροτημένη αντίληψη και μια παρουσία στα πολιτικά πράγματα έτσι πολυετή. Εξάλλου είχαμε κοινή πορεία σε πολλά πράγματα και η σχέση μας δεν διαταράσσεται η προσωπική. Όμως έχω μια άλλη αντίληψη και θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά περισσότερα πράγματα αν υπήρχε μια άλλη αντίληψη και στην διάθεση των πόρων, εάν δηλαδή υπήρχε ένα πιο ξεκάθαρο σύστημα με ενιαίες αρχές που θα κατήφθινε τους πόρους όχι να καλύψει πολλές
μικρότερες ανάγκες, οι οποίες δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά με την ιεράρχηση το που οδεύουν οι δαπάνες για να στηρίξουν συγκεκριμένες δράσεις και προγραμματισμούς, νομίζω ότι φέρνεις πάντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί έχεις μια προστιθέμενη αξία. Και αυτή είναι η λογική του σχεδιασμού. Επειδή δεν υπήρξε ποτέ ένας ενιαίος σχεδιασμός και επειδή δεν υπήρξε μια ιεράρχηση στόχων και μια ιεράρχηση των δράσεων και των έργων, γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι οι πάρα πολλοί πόροι που ήρθαν στην Κρήτη, και ευρωπαϊκοί και εθνικοί, για τους οποίους, για πολλούς από αυτούς, βεβαίως ήταν θετική η προσπάθεια του κυρίου Αρναουτάκη, αλλιώς δεν θα έρχονταν, δεν έπιασαν τελικά τον τόπο που μπορούσαν να πιάσουν αν ορθολογικά κατανέμονταν εκεί που έπρεπε να κατανεμηθούν. Και βεβαίως δεν υπήρξε ποτέ στην αντίληψη της Περιφερειακής Αρχής, δεν υπήρξε ως προτεραιότητα το να μεταβούμε από το σύστημα το αναπτυξιακό, το μοντέλο το αναπτυξιακό που ακολουθούμε τα τελευταία πολλά χρόνια, τις πολλές δεκαετίες, να μεταβούμε σε ένα άλλο βιώσιμο μοντέλο παραγωγικό, με ένα μοντέλο που θα εξυπηρετούσε κανόνες, με κανόνες πια το σχεδιασμό της ανάπτυξης και θα έδαινε μεταξύ τους αρμονικά τους βασικούς παραγωγικούς, πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Κρήτης, που είναι βεβαίως ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Ενώ στη ρητορική είχαμε αυτή την παραδοχή, στην πράξη αυτά δεν εξυπηρετήθηκαν, γιατί δεν μπήκε ποτέ ένα συστηματικό σχεδιασμός και δεν τέθηκαν ποτέ κανόνες του παιχνιδιού και δεν ελήφθησαν οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες που θα έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, σχεδιασμός αναβάθμιση πολιτικής προστασίας, κύριε Δανέλη, διότι έχει γίνει το μείζον θέμα ακριβώς τα τελευταία χρόνια. Η στόχευσή σας ποια είναι? Ναι, καταρχάς να πω ότι επειδή αυτά τα έργα απορροφούν πολύ ψηλά ποσά, γιατί είναι δύσκολα μεγάλης κλίμακας έργα, κανένας δεν ήθελε να τα υλοποιήσει, γιατί δεν είναι πιασάρικα έργα. Γιατί δεν είναι επικοινωνιακά, εννοείται, δεν τα αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα ο ψηφοφόρος. Δεν δουλεύουν στη λογική του ούτε των δημοσίων σχέσεων, ούτε του πελατειασμού, έτσι ούτε της ψηφοθυρίας. Όμως η πραγματικότητα έδειξε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας, γιατί χωρίς αυτά τα έργα δεν είναι βέβαιη η προστασία και της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, και της δημόσιας και της ιδιωτικής. Ζώντας όλες τις εικόνες, ζούμε και σήμερα, βλέπετε πάλι έτσι, κάθε φτωχός χειμέρα του, ξανά στην Εύβοια, ξανά στη Θεσσαλία. Υπήρξαν πόροι μετά τον Ιαννό και μετά τις περιπέτειες που είχε και η Δυτική Κρήτη, ήρθαν και εδώ κάποιοι πόροι στοχευμένοι για να στηρίξουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Μικρότερης κλίμακας από αυτά που οι ανάγκες πια δείχνουν ότι έχουμε υποχρέωση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τάχιστα. Όμως εξετράπησαν αυτοί οι πόροι προς άλλες κατευθύνσεις και τα έργα δεν έτρεξαν με τους ρυθμούς που έπρεπε. Ούτε εδώ, ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι επιτέλους θα πρέπει και να θεσμοθετηθεί το master plan που έγινε για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων μετά από πρωτοβουλία της κεντρικής κυβέρνησης το 19, μετά από τις τότε, το 18, το 19, καλά είπα, μετά από τις τότε πρώτες, έτσι, τις πρώτες εικόνες που είδαμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μύθευμα ή μια υπόθεση κάποιων, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όμως, πέρα από τους σχεδιασμούς, θα πρέπει τάχιστα και να αναπροσαρμοστούν και να αναβαθμιστούν οι επεμβάσεις που είχαν σχεδιαστεί να γίνουν, γιατί βλέπετε έχουμε νέα δεδομένα άλλης κλίμακας και πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική για το πώς εκτελούνται τα έργα. Παραδείγματος χάρη ο ΒΟΑΚ, γιατί θυμάστε τα μάλια πνίγηκαν, γιατί τα συνοδά έργα του ΒΟΑΚ δεν είχαν γίνει. Είναι αλήθεια, δηλαδή η απορροή των ομβρίων και η διευθέτηση των υδάτων ένθε κακήθεν του ΒΟΑΚ δεν είχε οργανωμένα, σχεδιασμένα υλοποιηθεί. Και έτσι τα νερά ήρθαν όπως σχεδίασε η ορμή της φύσης, όπως σχεδίασε τις νέες κήτες που βρήκαν τις παλιές και ούτω καθεξής. Και πνίγηκαν τα μάλια από το πουθενά. Αυτά είναι μπροστά μας. Και είμαστε τυχεροί που και την προηγούμενη φορά από τον Ντάνιελ και αυτή τη φορά από τον, πώς το λένε, από τον Ηλία, έτσι, δεν ήρθαν στην Κρήτη. Αλλά το τυχαίο δεν μπορεί να λειτουργεί πάντα. Άρα μας αφορά απόλυτα και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να εξυγχρονιστούν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί και να διοχετευτούν πόροι προς τα εκεί. Λοιπόν, και κλείνοντας. Και το τελευταίο είναι βέβαια ότι πρέπει επιτέλους να περάσουμε σε ένα αποδοτικό νέο σύστημα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι το κράτος ως κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτές τις λογικές
και πρέπει να έρθουμε σε ένα νέο σύστημα άλλων συνδυασμών και άλλες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της πολιτικής προστασίας, από την κεντρική μέχρι την δημοτική. Mm-hmm. Οπότε, καταλήγοντας και συνοψίζοντας, γιατί Σπύρο Δανέλη? Γιατί θεωρούμε ότι 13 χρόνια ένα, το όποιο έτσι, σύστημα, ό,τι είναι να δώσει, που έχει να δώσει πάντα, κάτι, οποιοδήποτε, πολλά περισσότερα όποιος έχει και ιδιαίτερες ικανότητες και συγκρότηση, πολιτική και σχεδιασμό, ό,τι είναι να δώσεις όμως, το έχεις δώσει προπολού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα, γιατί κάθε σύστημα φτάνει στο όριό του με την απόδοσή του. Και ο δεύτερος λόγος και δεύτερος πολύ βασικός λόγος νομίζω είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτή την Κρήτη που μας πληγώνει. Υπάρχουν πολλές Κρήτες βέβαια και πρέπει να γεφυρωθούν αντιθέσεις και διαφορές ταχυτήτων και να αντιμετωπιστούν όλα αυτά που θέλουμε, αυτά που λέμε ότι η Κρήτη μας αλλιώς. Mm-hmm. Το αλλιώς είναι να διώξουμε τα στοιχεία της Κρήτης που μας πληγώνει. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά.